Εμείς ως διοίκηση της περιφέρειας συνειδητά έχουμε επιλέξει να υποστηρίξουμε τη δημιουργία ενός τρίτου πυλώνα στην οικονομία μας. Δηλαδή, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, που είναι παραδοσιακοί πυλώνες στην αναπτυξιακή προσπάθεια που κάνουμε, θέλουμε να χτίσουμε και τον πυλώνα της καινοτομίας. Γιατί εάν αναπτυχθεί ο πυλώνας της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για νέους, υψηλά καταρτισμένους ανθρώπους, νέα παιδιά. Από αυτούς που σήμερα φεύγουν από τον τόπο μας, μεταναστεύουν στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά που να τους καλύπτει με βάση αυτά που έχουν σπουδάσει. Άρα λοιπόν είναι αυτός ο πυλώνας της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, που μπορεί να δημιουργήσει πρώτον τις θέσεις εργασίας για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την ανεργία των νέων ανθρώπων και δεύτερον θα δώσει ακόμη μια μεγάλη δυναμική στην οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας, διότι είναι ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας παγκοσμίως και η Κεντρική Μακεδονία, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, της ύπαρξης τόσων πανεπιστημίων, τόσων ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και μάλιστα να πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Αξίζει, αρκεί το κράτος να δίνει τα κίνητρα για να γίνεται κάτι τέτοιο. Σήμερα δυστυχώς το κράτος δεν το κάνει.
Εμείς όμως ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία κατευθύνουμε ακριβώς σε αυτή τη λογική, στη λογική της στήριξης της καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για αυτούς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να καινοτομήσουν. Τους δίνουμε δηλαδή τα κίνητρα, ακόμη και να στήσουν κάτι δικό τους καινούριο, μια επιχείρηση γύρω από την καινοτομία, γύρω από τις νέες τεχνολογίες, αλλά και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις τους δίνουμε ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τεχνολογικά τις επιχειρήσεις τους, να εισάγουν την καινοτομία και να γίνουν και πιο ανταγωνιστικές, αλλά και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για νέους συμπολίτες μας. Έχουμε φτάσει το 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη? Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοντά σε 45η νομίζω θέση στις 100 τόσες χώρες, υπάρχει καινοτομία την οποία την βλέπουμε σε νέα εμπνευσμένα, φωτισμένα μυαλά, νεαρούς δηλαδή και σπουδαστές. Ο σκοπός είναι και η κοινωνία να ανοίξει λίγο περισσότερο για να μπορεί αυτό το οραματικό να γίνει πρακτικό στην καθημερινότητά μας. Αυτό που παλεύει να κάνει και ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, και βεβαίως τέτοια συνέδρια είναι απαραίτητο να γίνονται για να μαθαίνει ο περισσότερος κόσμος ότι η καινοτομία είναι της αυριανής ημέρας ο τρόπος. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Αξίζει, αρκεί και εμείς οι μεγαλύτεροι να είμαστε λίγο περισσότερο ευέλικτοι, οι νομοθεσίες προσαρμοσμένες στο τώρα, να μην περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να τρέξουμε, και γνωρίζουμε ότι ακόμη και περιφερειακές χώρες, οι οποίες δεν υπήρχαν, ξαφνικά υπάρχουν στο χάρτη, γιατί ακριβώς κέρδισαν το στοίχημα της ταχύτητας των νέων τεχνολογίων και της καινοτομίας. Η γεωργία μας, όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, όπως και άλλοι παραγωγικοί τομείς, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Ζητούν, για παράδειγμα, από τη γεωργία να διπλασιάσει την παραγωγή τροφίμων στα επόμενα 15-20 χρόνια και να την τριπλασιάσει στα επόμενα 30 χρόνια, βλέποντας τη δημογραφική έκρηξη. Ζητούν να το καταφέρει αυτό με πολύ λιγότερους πόρους. Δέστε πώς συρρυκνώνεται το διαθέσιμο νερό, δέστε πώς συρρυκνώνονται τα διαθέσιμα εδάφη κλπ. Σε αυτές τις προκλήσεις για να αντιμετωπίσει η γεωργία και να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, θα χρειαστεί όλες τις καινοτομίες. Καινοτομίες που αφορούν όλα τα παραγωγικά της βήματα. Παράδειγμα, ας πάρουμε το κομμάτι της καλλιέργειας, του γεωργού δηλαδή. Ο γεωργός που έχει να αντιμετωπίσει στην πλάτη του, με την πλάτη του τα προβλήματα αυτά, πιστεύω ότι θα μπορεί να βοηθηθεί από τις σύγχρονες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Να μετρούμε δηλαδή, όπως γίνεται ήδη στη χώρα μας, να μετρούμε με ακριβείς αισθητήρες τι ανάγκη έχει το έδαφος, πόσα χιλιοστά του γραμμαρίου χρειάζεται να ρίξει ο γεωργός λίπασμα, πού βρίσκεται το φυτό του, αν το φυτό του έχει ανάγκη 20 και τα 18 τα βρίσκει στο έδαφος ήδη, ο γεωργός να ρίξει μόνο 2 μίλιγραμμ λιπάσματος, γιατί αυτό δείχνει η μέτρηση. Το ίδιο. Στην Ελλάδα εν τέλει υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη, τι πιστεύω? Βεβαίως. Ήδη, ακόμη και στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, που πρωτοπορεί στα θέματα αυτά της ψηφιακής λεγόμενης γεωργίας, αυτό που λέμε γεωργία ακριβίας επίσης, όπως και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και αλλού τώρα, ήδη υπάρχει σχετική εμπειρία, ήδη υπάρχουν σχετικές προσπάθειες. Το ίδιο ισχύει και για έναν τομέα που και εγώ θεραπεύω ως καθηγητής της γενετικής και παρακολουθώ τώρα τις λεγόμενες γονιδιωματικές εξελίξεις, όπου είδαμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν και σε εμάς και στα φυτά προβιωτικά μικρόβια, φιλικά μικρόβια που έρχονται να συμβιώσουν και να βοηθήσουν το φυτό στο να ανταπεξέλθει σε μερικές από τις αντιξιότητες που σας είπα. Να, μια ευκαιρία λοιπόν, κάνοντας χρήση αυτών των, ας πούμε, βιολογικών μέσων, να μπορούμε να κάνουμε ένα φυτό ικανό να ανταπεξέλθει στην άμυνα από ένα παθογόνο, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ο γεωργός να ψεκάσει με φυτοφάρμακο. Να το βοηθήσει ένα μικρόβιο να πάρει καλύτερο και περισσότερο άζωτο από την ατμόσφαιρα, όπως κάνουν τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια των ψυχανθών,
Γι' αυτό και βλέπατε τότε στο Υπουργείο την προσπάθεια που γινόταν για την καλλιέργεια ψυχανθρών που γέμισαν τώρα τον τόπο μας. Τι να μην ψει σπορά, γιατί το λίπασμα που αφήνει η ρίζα του ψυχανθούς το αξιοποιεί και το στάρει την επόμενη χρονιά. Να λοιπόν μια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων όπως σας περιγράφω και που μπορούν πράγματι να βοηθήσουν τον γεωργό στη φάση της καλλιέργειας. Έμεσα, για να τελειώσω, μπορεί πλέον να πάρουμε λύσεις από την πλάτη του γεωργού και να τις φορτώσουμε στην πλάτη του βελτιωτή των σπόρων και των σποροπαραγωγών, έτσι ώστε να προλάβουμε την εκδήλωση προβλημάτων υγείας του φυτού στην καλλιέργεια. Αν ο βελτιωτής καταφέρει να κάνει μια νέα ποικιλία φυτών ανθεκτική στο συγκεκριμένο βακτήριο ή ανθεκτικότερη στην ξηρασία, τότε ή στο κρύο, τότε ο γεωργός θα χρειαστεί λιγότερες φροντίδες για να τα καταφέρει. Οι νέοι. Χαίρομαι που το συνέδριο το σημερινό έχει σκοπό ακριβώς αυτό, να δει πώς η καινοτομία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει όλα αυτά τα βήματα στους ποικίλους παραγωγικούς τομείς συμπαραλαμβανομένων και των γεωργικών τομέων. Έχουμε φτάσει στο 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη? Υπάρχει και όσο πάει δημιουργείται και περισσότερη. Οι νέοι αξίζει να επιχειρούν και να καινοτομούν? Φυσικά αξίζει και να επιχειρούν. Άμα δεν καινοτομήσουν οι νέοι και δεν επιχειρήσουν, δεν υπάρχει μέλλον. Θα βουλιάξουμε. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει καινοτομία. Αυτό φαίνεται στις μέρες μας. Δεν είναι πολύ δυνατή, πρέπει να κάνουμε πράγματα για να την ενισχύουμε και αυτό το πολυσυνέδριο είναι σε αυτή την κατεύθυνση βασικός μοχλός. Η καινοτομία θα φέρει την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που έρχεται μόνο με εισαγωγές από το εξωτερικό ή με άλλα πράγματα και παροχή υπηρεσιών δεν είναι μια ανάπτυξη με στέρεες βάσεις. Έτσι, επενδύοντας στην καινοτομία, υποστηρίζοντας την καινοτομία, αυτό θα φέρει και την ανάπτυξη. Η καινοτομία είναι εργαλείο για να έρθει η ανάπτυξη. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Η σύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτη. Συνηθίζω να λέω ότι υπάρχει μια ελληνική λέξη που πρέπει να χρησιμοποιούμε που λέγεται εφευρετικότητα. Η εφευρετικότητα είναι ότι καινοτομώ στην πράξη και ταυτόχρονα θέλω να βρω τρόπους αυτή η καινούργια ιδέα να γίνει εφαρμογή και να τη χρησιμοποιήσουν και άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι επίσης ο ορισμός της επιχειρηματικότητας. Άρα η καινοτομία, η ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Και ναι, τα νέα παιδιά πρέπει να τα εκπαιδεύουμε για αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο ότι από μόνοι τους θα βρουν το δρόμο. Άρα χρειάζεται να επενδύσουμε ώρες και πόρους, χρόνο δηλαδή και πόρους, στο να εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι μία από τις λίγες προσπάθειες που γίνονται για ανάπτυξη καινοτομίας. Θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά γενικά νομίζω ότι στερούμε πολύ σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε τι? Σε θέληση για να προωθήσουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη. Έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως δεν κάνουμε κάτι για να τους κρατήσουμε. Οι περισσότεροι φεύγουν. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Θεωρώ πως σίγουρα αξίζει. Αυτό που θα πρέπει να αλλάξει σε πρώτη φάση είναι το φορολογικό καθεστώς, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι πολύ προβληματικό για να μπορέσει κάποιος να επενδύσει εδώ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν ο οποίος θα έβγαζε τα χρήματα του τσέπη του για το παιδί στην Ελλάδα λόγω πολλών παραγόντων, αλλά κυρίως της φορολογίας. Φυσικά και της γραφειοκρατίας, αλλά η φορολογία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή τη στιγμή. Mr. Damaron, what's your opinion on innovation and development? I feel that innovation and startups can do great for the economy in Greece. I feel that bringing excellence centers in tourism, in shipping and in agriculture involving with tech can boost the economy, and I do hope that today I'll get to learn and meet new people that are working in these fields. Is there innovation and development in Greece? I feel that there are seeds of research, development and startups. I've met in the last few years with lots of talented young people, and I see the ecosystem being built, and I truly hope that it will be
serve as a great achievement for Greece, for the economy. Μετά από 14 φορές όπου η Ραλιό Ελεπίδου και την ευχαριστώ και δημόσια κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, πράγματι έχουμε φτάσει στο σημείο η ανάπτυξη να έχει σχέση με την καινοτομία. Σήμερα είδαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πολλές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για όλα τις τομείς της οικονομίας της χώρας και όχι μόνο. Και αυτό που μένει για την επόμενη φορά είναι να μπορέσουμε αυτό να το φέρουμε στην πράξη. Πράξη η οποία χρειάζεται δουλειά από όλους και όχι μόνο από τους ιδιώτες, όπου εδώ σε ένα μεγάλο ποσοστό σήμερα δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά για τη χώρα. Οι νέοι αξίζει να επιχείρουν και να καινοτομούν. 100%. Χωρίς τους νέους δεν θα μπορέσει και η χώρα να βγει μπροστά. Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, κυρίως γραφειοκρατικές, από ένα κράτος το οποίο έχει μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται όμως να δουν και αυτοί πώς μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, φαίνεται παράδειγμα από τις startup εταιρείες, αλλά και πώς μπορεί να συνδυαστούν και με το επιχειρήν ακόμη περισσότερο για να έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, παρόλο τις δυσκολίες που έχει η χώρα, και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια είναι στα χέρια μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και αυτή την πλευρά. Έχουμε φτάσει το 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη? Καινοτομία είναι ένας παράγοντας ενδογενής που αναπτύσσεται ή όχι ανάλογα με το οικοσύστημα μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες και οι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, καινοτομίας. Δηλαδή οι άνθρωποι, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ανάπτυξη. Επίσης ένα πολύπλοκο, αν θέλετε, ένας πολύπλοκος όρος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα ναι μεν έχουμε ανάπτυξη, ναι μεν μετά από 9 χρόνια έτσι διαρκής πίεσης και μνημονίων, η χώρα φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει και βγάζει, αν θέλετε, τη μύτη από το νερό. Βεβαίως η ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι ανεμική εάν δεν υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι αν δεν βελτιωθούν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Υπό αυτή την έννοια η καινοτομία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Βεβαίως είναι δύο έννοιες, οι οποίες η καινοτομία και η ανάπτυξη, που είναι αλληλένδετες και σίγουρα η μία, αν θέλετε, επηρεάζει θετικά και την άλλη. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Καινοτομία φυσικά και αξίζει πάντα. Δεν υπάρχει κακή προσπάθεια στην καινοτομία. Το να επιχειρείς επίσης είναι κάτι το οποίο κατά τη δική μου γνώμη αξίζει τον κόπο, αξίζει την προσπάθεια και όσο μεγαλύτερη προσπάθεια δώσεις σε αυτό το εγχείρημα, τόσες πολλές πιθανότητες επιτυχίας έχεις. Τελικά πόσο δύσκολο είναι να είσαι σήμερα επιχειρηματίας? Στις σημερινές εποχές είναι λίγο δύσκολο, αλλά η επιχειρηματικότητα πρέπει πάντα να υπάρχει. Με τη βοήθεια της καινοτομίας μπορούν να γίνουν πολλά. Πιστεύετε διοργανώσεις όπως το 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη βοηθούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας? Σίγουρα ναι, γιατί όλοι οι επιχειρηματίες μπορεί να αντλήσουν εμπειρίες, ιδέες και να συνεργαστούν καλύτερα για να αναπτύξουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους. Η καινοτομία και η ανάπτυξη είναι στοιχεία τα οποία συνδέουν την ελληνική κοινωνία, είναι στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. Αν δεν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι η Ελλάδα είναι γνωστή για αυτό που ονομάζουμε γράμματα, άρα γνώση. Και επειδή η καινοτομία και η ανάπτυξη τώρα πλέον είναι συνδεμένη άμεσα με τα γράμματα, θεωρώ ότι είναι ό,τι ταιριάζει καλύτερα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να συμπορευτεί η πολιτεία με αυτήν, γιατί αν η ελληνική κοινωνία επενδύει στη μόρφωση των νέων γενεών και κατά συνέπεια στη γνώση η οποία μπορεί να επιφέρει την καινοτομία και την ανάπτυξη, από ό,τι φαίνεται πολύ συχνά έχουμε προβλήματα δυσλειτουργίας της κρατικής μηχανής και μη υποστήριξης τέτοιων αντιλήψεων. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Πρέπει να σας πω ότι όταν μου τίθεται αυτό το ερώτημα, συνήθως απαντώ με μια φράση ενός ανθρώπου που έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, τον Μουχαμίτ Γιανούς, ο οποίος είπε το 2006: μην αναζητάς μια θέση εργασίας, αλλά δημιούργησέ την. Έχουμε φτάσει το 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη? Πιστεύω ότι υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες και συνέργειες από τις επιχειρήσεις μεταξύ τους, ώστε η καινοτομία και η ανάπτυξη να μην είναι κάτι μοναδικό για κάθε επιχείρηση, αλλά να είναι κάτι ομαδικό, γιατί με ομαδική ανάπτυξη και με ομαδική καινοτομία κερδίζουν περισσότερο. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Εννοείται αυτό. Αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί αν δεν καινοτομήσουν οι νέοι και αν δεν επιχειρήσουν οι νέοι, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Έχουμε φτάσει στο 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη?
στη χώρα γενικά υπάρχει, βέβαια θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη με βάση τις ιδέες και τους ανθρώπους και το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε εδώ. Παρόλο που σήμερα είδαμε πάρα πολλά πετυχημένα παραδείγματα καινοτόμων ανθρώπων που κάνανε καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και καταξιωμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την καινοτομία στην παραγωγή τους και στα προϊόντα τους, πιστεύω ότι η εκμετάλλευση των ιδεών των ανθρώπων που δρούν εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μικρή, λόγω πολλών αρκετών προβλημάτων που υπάρχουν και αντικινήτρων. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? 100% είναι ο τρόπος εξόδου από την κρίση και ελπίζω να σταθούμε και εμείς στο ύψος μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο κόπος τους αυτός να αποδίδει περισσότερο από ό,τι αποδίδει σήμερα. Όσο υπάρχουν οι άνθρωποι θα καινοτομούν και θα αναπτύσσονται, διότι η έννοια του δεινοσαυρισμού, που ξέρετε οι δεινόσαυροι ήταν τα πιο μεγάλα και πιο δυνατά ζώα που υπήρξαν επάνω στη γη και δεν επιβίωσαν διότι δεν εξελίχθηκαν. Οι κοινωνίες λοιπόν που θεωρούν ότι είναι υπαρκτές πρέπει και να αναπτύσσονται και να καινοτομούν. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Δεν αξίζει. Πρέπει. Αυτό πρέπει να κάνουν οι νέοι και να ανακαλύπτουν την δυναμική λέξεων που δυστυχώς οι παλαιότεροι δεν τις έχουμε μεταφέρει στους νεότερους με τη σημασία που πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν η λέξη συνέργεια θα πρέπει να προσθεθεί στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα μια καλύτερη Ελλάδα που όλοι θέλουμε. Κύριε Ράπτη, τελικά πόσο δύσκολο είναι να είστε επιχειρηματίες στις μέρες μας? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε θα πρέπει να προσαρμόζεσαι συνεχώς. Θα πρέπει να είσαι proactive, δηλαδή να βλέπεις εξελίξεις και να προσπαθείς να τις προλάβεις. Θα πρέπει να κάνεις μια επιλογή μιας ηγετικής διοικητικής ομάδας, η οποία θα έχει συνοχή και συνέπεια. Και βέβαια θα πρέπει να έχεις πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία και πάρα πολύ μεγάλο προγραμματισμό. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Πιστεύετε διοργανώσεις όπως το Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη βοηθούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας? Απόλυτα, απόλυτα. Γιατί αυτό το οποίο πετυχαίνει το συνέδριο είναι ότι μέσα σε μία μέρα ομιλητές από διάφορους τομείς, είτε είναι από την εκπαίδευση, είτε είναι από τον τουρισμό, είτε είναι από τις επιχειρήσεις, είναι από startup επιχειρήσεις, καταθέτουν εμπειρίες, γνώση και case studies, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τον οποιοδήποτε. Άρα βοηθάει απόλυτα και είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια δύναμη και με την ίδια επιμονή. Πείτε μας και δύο λόγια για την βράβευσή σας. Ο Χρυσός Οδηγός είναι για περισσότερο από 48 χρόνια στην ελληνική αγορά. Παλιότερα με τον έτυπο κατάλογο, πλέον με ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πραγματικά στο πρόσωπο το δικό μου βραβεύεται όλος ο οργανισμός και τα 200 άτομα που καθημερινά με αυταπάρνηση προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους 20.000 πελάτες μας και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Έχουμε φτάσει το 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει καινοτομία και ανάπτυξη? Ναι, πιστεύω στο ανθρώπινο δυναμικό που είναι και ο πυρήνας για την καινοτομία. Πιστεύω λοιπόν στο ανθρώπινο ελληνικό δυναμικό, πιστεύω στους νέους αλλά και στους εν ενεργεία επιχειρηματίες, ότι είναι σε μια διαρκή διαδικασία αναζήτησης νέων τρόπων. Αυτό εξάλλου πιστεύω ότι αποτελεί εγγύηση το ότι θα βγούμε από την κρίση. Αυτή είναι η εγγύηση, αυτά και τα νέα μυαλά αλλά και οι παλαιότεροι με την εμπειρία τους, ότι θα μας βγάλουν από την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Αξίζει οι νέοι να επιχειρούν και να καινοτομούν? Βεβαίως και αξίζει. Εκτός αυτού, αυτή είναι μια ένα διαδικασία και πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε πρωτοπορία σε αυτό το κομμάτι.